Έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την κυρία Νεφέλη Ορφανού, την καλωσορίζουμε στη Θεσσαλονίκη. Και εγώ καλώς σας βρήκα. Έχουμε, σας δούμε και χρόνια. Όχι, όχι, 2 χρόνια. Είχα έρθει με το Γυναίκες σε Ιστερική Κρίση. Ναι, πριν 2 χρόνια ακριβώς. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τώρα μια εντελώς διαφορετική παράσταση, μια πολύ μεγάλη παραγωγή που συζητήθηκε πολύ. Η Μαρινέλα συναντά τη Βέμπο, λοιπόν. Και είχε και μεγάλη επιτυχία και καλλιτεχνική και εισπρακτική και ελπίζουμε και εδώ να πάμε καλά. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για όλους που συνεργαζόμαστε με τον μπάντμιντον. Εγώ συνεργάζομαι πρώτη φορά και έχω τις καλύτερες εντυπώσεις. Είναι μια παραγωγή ξένων προδιαγραφών. Ειλικρινά, τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους καιρούς τόσο δύσκολους και χαλεπούς να μπορούν να κάνουν τέτοιες παραγωγές, να ανεβάζονται. Mm-hmm. Αυτό. Και ειδικά musical, έτσι, που τα τελευταία χρόνια έχει την τιμητική. Ναι, δεν είναι ακριβώς musical. Είναι κάτι μεταξύ όλων αυτό. Mm-hmm. Ναι. Με αρχηγό βέβαια τη Μαρινέλα, η οποία είναι σε μια μεγάλη άνθηση, θα λέγαμε ξανά. Αν και εκείνη δεν είχε ποτέ περάσει από διάφορα, ήταν πάντα στην πρώτη γραμμή. Και από εκεί πέρα υπάρχει και το story που αφορά στην εποχή εκείνη. Mm-hmm. Και νομίζω ότι τα έχει όλα. Είναι ένα καλλιτεχνικό πυροτέχνημα που έχει τα πάντα μέσα. Να πούμε 2 λόγια για το δικό σας ρόλο. Εγώ υποδίωμαι μία πολύ επιστήφια φίλη της Βέμπο. Ξέρετε πως η Βέμπο, είστε νεότεροι, η Βέμπο ήταν μια πρωτάρχουσα και μεγάλη προσωπικότητα της εποχής, με μία εξαιρετική φωνή, καταπληκτική φωνή, αλλά και πάρα πολύ ωραία Ελληνίδα. Σε ό,τι αφορά τη λέξη αυτή, πραγματικά ήτανε. Μια μεγάλη προσωπικότητα, σημαίνουσα της εποχής. Εγώ είμαι από τα παρασκήνια, υποδίωμαι την Βασιλιάδου, αλλά ξέρετε, όσοι υποδιώμεθα κάποιους φίλους ή καλλιτέχνες της εποχής εκείνης, είμαστε στο περίπου, δηλαδή δεν είναι ηθογραφικά γραμμένο, είναι σοφά γραμμένο από τον Πέτρο Ζούλια το κείμενο. Ελεύθερο θα λέγαμε, αλλά αυτή την προσωπικότητα υποδίωμαι έστω κατά προσέγγιση. Mm-hmm. Είχε δηλαδή καλούς φίλους η Βέμπο. Καλούς φίλους. Είχε τον Ορέστο Μακρύ, τον κάνει ο Τάσος ο Κωστής, είχε την Βασιλιάδου, είχε την Άννα Καλουτά, άνθρωποι που την στήριξαν και την αγάπησαν και έπαιξαν μαζί της. Και συνετέλεσαν στις επιτυχίες της κιόλας, γιατί έπαιξε στο θέατρο η Βέμπο, έτσι, ήταν και ηθοποιός. Πέρα από την τραγουδίστρια της Νίκης που αυτό τη συντροφεύει ούτως ή άλλως, είχε πολύ σημαντική καλλιτεχνική πορεία. Νομίζω ότι την τραγουδίστρια της Νίκης τη βάφτισε ο Αχιλλέας Μαμάκης, αμέσως μετά τα επιτεύγματα που είχε, τα εθνικά για την εποχή, πολύ σημαντικά. Εμένα ο πατέρας μου πολέμησε στην Αλβανία και μου έλεγε ότι κάποιες περιοχές όπως το Βίτσι, το Σιδηρόκαστρο, το πήρανε από τη Βέμπο. Ήταν στο μέτωπο η Βέμπο, δεν ήταν σε ένα ξενοδοχείο να λέει τραγούδια στους φαντάρους. Στο μέτωπο ήταν, ναι. Πολύ σημαντικό, όπως και προς το τέλος της ζωής της, έτσι, με τα γεγονότα στο Πολυτεχνείο, πόσο εμψύχωσε. Όλες τις εκδηλώσεις της δύσκολες για το έθνος, όπως και να το πάρετε, είτε υποστηρίζουμε είτε όχι, υπήρξαν δύσκολες εποχές του έθνους. Όλη αυτή την τελευταία εκατονταετία, 70ετία που ζήσαν αυτοί οι άνθρωποι, ήταν παρούσα. Ήτανε και μας λείπουν τέτοιου είδους άνθρωποι σήμερα, έτσι. Μας λείπουν. Λιγάκι φταίει το ότι έχουμε βολευτεί όλοι σε όλα. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι. Βολεμένοι. Μέχρι τώρα σε πολύ μεγάλη άνθηση οικονομική εντός εισαγωγικών. Βλέπουμε όμως την τελευταία τριετία όλα έχουν καταρρεύσει. Παρ' όλα αυτά όμως δεν υπάρχει, τι να πω, αφύπνιση. Πώς να γίνει και αφύπνιση να έχεις τώρα πια. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Τώρα το κατάλαβες τι γινότανε. Δεν το ήξερες πριν και μέχρι να συνειδητοποιήσουμε το τι έχει γίνει και το τι πρέπει να κάνουμε, θέλει το χρόνο του κι αυτό. Εσείς είστε αισιόδοξοι έτσι για την πορεία από εδώ και πέρα, με όλα όσα γίνονται πια. Εμείς ξέρετε, ανήκουμε τώρα, είτε το θέλαμε είτε όχι, ανήκουμε σε ένα πράγμα, σε ένα θηρίο που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση
είτε μας αρέσει είτε όχι, είτε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα, γιατί και τώρα δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν όσον αφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με τα άλλα κράτη, όπως είναι η Ουκρανία αυτή τη στιγμή, η Ρωσία. Οπότε δεν μπορώ να ξέρω αυτή τη στιγμή αν είναι για καλό ή όχι. Μπορεί, ξέρετε, η ιστορία γράφεται πάρα πολλά χρόνια μετά. Μπορεί κάποια χρόνια μετά να πούμε τι λάθος ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση και έξω αυτοί που την προτείνανε. Δεν το ξέρουμε. Πώς μπορώ λοιπόν να σας πω? Δεν ξέρω. Λοιπόν, να έρθουμε στα καλλιτεχνικά που είναι και τα ευχάριστα ούτως ή άλλως. Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, πόσο θα μείνετε? Θεσσαλονίκη θα μείνουμε 20 μέρες. Αρχίζουμε τις παραστάσεις μας αύριο. Ήδη έχουμε μια πολύ σημαντική προπόληση και είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γι' αυτό. Και εγώ τη λατρεύω τη Θεσσαλονίκη, γιατί έρχομαι εδώ από 20 χρονών με το Εθνικό Θέατρο. Πρωτόπαιξα δηλαδή στο κρατικό. Ναι, πρωτόπαιξα στην Θεσσαλονίκη στο κρατικό. Για πολλά χρόνια, έμεινα 15 χρόνια στο Εθνικό και πάντα οι παραστάσεις του Εθνικού τότε, της εποχής εκείνης, ερχόντουσαν. Και τη λατρεύω. Ξέρω δηλαδή όλη την περιοχή. Μένω στο κέντρο, μ' αρέσει το κέντρο. Έχει μια άλλη ζωή και αν θέλετε και μια άλλη ματιά η Θεσσαλονίκη. Ως προς τα πράγματα γενικότερα. Πώς το ξέρω αυτό, το σμίζομαι, το βλέπω σε όλες τις εκδηλώσεις και σε όλες τις εκφάνισεις. Και μία βόλτα έτσι εδώ στην παραλία, όσο και σε κακή διάθεση να είσαι, μόνο που κοιτάς τη θάλασσα και τον... Ναι, όχι, μιλάω και για το έμψυχο υλικό της, ότι έχει μια άλλη ματιά και έχει και μια αισθητική άλλη. Όλοι οι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης έχουν μια άλλη αισθητική από την Αθήνα. Άρα δεν σημαίνει ότι... μπαταρίες εδώ ναι, πέρα. Ναι, βέβαια. Από όλες τις απόψεις. Μετά θα συνεχιστεί η παράσταση στην Αθήνα. Η παράσταση θα συνεχιστεί, νομίζω διακόπτουμε για 2-3 μέρες, μέχρι δηλαδή να πάμε. Και ξανασυνεχίζουμε εκεί 15 μέρες, γιατί πραγματικά ήταν μεγάλη η προσέλευση του κόσμου και είναι κρίμα να μην το δούνε. Βέβαια. Λοιπόν, καλή παραμονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Να είστε καλά.